Βασιλέων Α και κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 δηλαδή κεφάλαιο και εδάφιο 29. Ο δε Αχάβ, ο γιος του Αμρί, εβασίλευσεν επί των Ισραήλ κατά το 38 έτος του Ασά βασιλέως του Ιούδα. Και βασίλευσεν ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, επί των Ισραήλ εν Σαμαρία 22 έτη. Και έπραξεν ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προ αυτού. Και ως μικρόν όν το να περιπατεί στα Σαμαρτίας του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, έλαβεν έτη διαγυναίκα Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθ Βαάλ, του βασιλέως των Σιδωνίων. Και πήγαινε και λάτρευσε τον Βαάλ και προσεκίνησεν αυτόν. Και ανήγειρεν βωμόν εις τον Βαάλ, εντός του οίκου του Βαάλ, το οποίο οικοδόμησε εν Σαμαρία. Και έκαμεν ο Αχάβ άλσος. Και δια να παροργήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, έπραξεν ο Αχάβ περισσότερον παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ, όσοι εστάθησαν προ αυτού. Εν τες ημέρες αυτού, οικοδόμησε Χίλο Βεθυλίτης την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής επί αβυρών του πρωτοτόκου αυτού και έστησε τα σπήλα αυτής επί Σεγούβ του νεωτέρου ιού αυτού κατά το λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε Διησού ιού του Ναβί. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ, προς τον Αχάβ, «Ζή Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθε παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή η μύδια του λόγου του στόματός μου». Και ήρθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, «Αναχώρησον εντάφθα και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι του Ιορδάνου. Και θέλεις πίνει εκ του χυμάρου, προσέταξα δε του σκόρακας να σε τρέφωσιν εκεί». Και πήγε κατά το λόγον του Κυρίου, διότι πήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε την άση μέρας εξηράνθη ο χύμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, «Σηκωθείς, είπαγε, εις Σαρεπτάνος, και κάθισον εκεί, ειδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείραν να σε τρέφει. Και σηκωθήσει πήγε εις Σαρεπτά, και ως ήλθεν εις την πύλην της πόλεως, ειδού εκεί γυνή χείρα συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, «Φέρε μη, παρακαλώ, λίγον είδωρ εν αγκείο διαναπείο». Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, «Φέρε μη, παρακαλώ, κομμάτιον εν τη χειρί σου». Δε είπε, «Ζή Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μίαν χείρα χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια, δια να υπάγω και να κάμω αυτό δια με αυτήν και δια των ιών μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν». Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, «Μη φοβού, είπαγε, κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δε θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον θέλει αλατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης». Ιδέ υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστή αυτού ήταν δυνατή σφόδρα, εωσού δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Και είπε προς τον Ηλία, «Τι έχεις με τεμού, άνθρωπε του Θεού, ήρθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας ανομίας μου να θανατώσεις τον ιόν μου». Ο δε είπε προς αυτήν, «Δώσμη τον ιόν σου». Και έλαβεν αυτού έκτιου κόλπου αυτής και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερόν και όπου αυτός εκάθητο
και επλαγίασεν αυτόν επί την κλίνην αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε: «Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον ιόν αυτής?» Και εξετρίς επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε: «Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του πεδαρίου τούτο εντός αυτού». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβεν ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασεν αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό εις τη μητέρα αυτού και είπεν ο Ηλίας: «Βλέπε, ζει ο υιός σου». Και είπε η γυνή προς τον Ηλία: «Τώρα εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος, το λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Αμήν». Το βασίλειο του Ισραήλ, οι δεκαφυλές λοιπόν, απ' αρχής ξεκίνησαν καλά, αλλά πολύ γρήγορα στράβωσαν. Ξεκίνησαν καλά γιατί ο Κύριος εξέλεξε, όπως είπαμε και άλλες φορές, τον Ιεροβοάμ και τον κατέστησε στις 10 φυλές του Ισραήλ λόγω της αμαρτίας του Σολομώντα, αλλά από φόβο ο Ιεροβοάμ πολύ γρήγορα ξέφυγε από την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, δηλαδή ανόμησε, και ξέρουμε από τη Γραφή ότι πάσα ανομία είναι αμαρτία. Η ανομία αυτή να μην συνεχίζει υποτασσόμενος, να μην συνεχίζει να υπακούει στο Λόγο του Θεού όπως εδόθη από τον ίδιο τον Θεό στο Μωυσή τον προφήτη, έφερε τον Ιεροβοάμ να εφεύρει εκ της καρδίας του διαφορετικούς τρόπους λατρείας από αυτούς που είχε προστάξει ο Θεός. Και αυτό εφάνει πολύ κακόν, γιατί ήταν απόλυτη ανομία. Ο Θεός είχε προστάξει στο ναό του Σολομώντα να προσφέρει λατρείες, τη λατρεία του, σε συγκεκριμένες ημέρες τις οποίες απεκάλεσε και προσδιορίσε ο Θεός άγιες και διαφορετικές μεταξύ άλλων ημερών. Όμως ο Ιεροβοάμ απεμακρύνθη από την εντολή του Θεού και έκανε ό,τι ήθελε. Αυτό όμως είναι κακό, αλλά το χειρότερο είναι η συνέχεια. Συνέχεια λοιπόν του Ιεροβοάμ και του βασιλείου των 10 φυλών του Ισραήλ πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Βασίλευσε ο Ναβάδ, ο γιος του Ιεροβοάμ χειρότερος. Βασίλευσε ο Βάσα χειρότερος, ο οποίος σκότωσε και όλους κατά το Λόγο του Θεού τους γιους του Ιεροβοάμ. Έπραξε και αυτός όμως πονηρά. Βασίλευσε ο Ηλά, βασίλευσε ο Ζιμβρί και αυτός σκότωσε. Βασίλευσε ο Αμρί και μάλιστα χωρίστηκε το βασίλειο του Ισραήλ εις δύο. Το ένα μέρος το πήρε ο Θιβνί και το άλλο ο Αμρί. Όμως στον πόλεμο μεταξύ τους, κοιτάξτε που οδηγεί μία ανομία σε καταστροφή, σε σχίσμα, σε πόλεμο, σε υπερχείληση της αμαρτίας. Υπερίσχυσε τελικά ο Αμρί και έγινε βασιλιάς και εν τέλει φτάσαμε στο γιο του Αμρί, το βασιλιά τον Αχάβ. Χειρότερος βασιλιάς το λαό Ισραήλ, είτε στον Ιούδα είτε στις 10 φυλές του Ισραήλ, από αυτόν δεν υπήρχε, ο οποίος έπραξε εντελώς πονηρά. Όχι μόνο ακολούθησε τα λόγια του Ιεροβοάμ, του ανθρώπου, και όχι το Λόγο του Θεού, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και ενοχλεί το Θεό, απομακρύνεται ο Θεός, αλλά προχώρησε και ακόμη πιο πολύ και παντρεύτηκε τη γυναίκα του βασιλιά των Σιδωνίων, του Εθ Βαάλ, την Ιεζάβελ, τη γνωστή Ιεζάβελ, η οποία και αυτή ήταν πολύ χειρότερη από τον Αχάβ.
Άρα και όχι μόνο αυτό, αλλά ο πατέρας του έκτισε τη Σαμάρια και ο Χιήλ, ο Βεελεθήτης, Βεθυλίτης, έκτισε και την Ιεριχώ που είχε προφητεύσει ο Ιησούς του να βγει όταν γκρέμισε ο Θεός την Ιεριχώ, για ότι όποιος τη χτίσει θα πρέπει να θυσιάσει πάνω στα παιδιά του για να χτιστεί, πράγμα το οποίο και έγινε. Υπερχείλησης της αμαρτίας που προήλθε από έναν απλό φόβο, μη τυχόν και δεν. Προσέξτε το, αδέρφου, για αυτή. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, δεν έχει πίστη στο Θεό, φοβάται όταν συμβαίνει αυτό που φοβάται. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Και πλημμύρισε η καρδιά του φόβος εκεί που δεν υπήρχε αιτία φόβου. Η απιστία λοιπόν οδήγησε τον, η απιστία στο Θεό, ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει, σε έβαλε, είναι μαζί σου. Ο Θεός σε πρόσθεσε στην Εκκλησία, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει τας ημέρας, έως την τελείας του αιώνος. Όταν χάσεις αυτή την πίστη, την εμπιστοσύνη σου στο Θεό, ότι ο Θεός θα βρει τον τρόπο. Τι είναι το όρος αυτό το μέγα? Παιδιάς. Αλλά για ποιον? Για τον Ζωροβάβελ. Πού πιστεύει και εμπιστεύεται το Θεό. Ο κόσμος, επειδή ζει σε αυτή την αγωνία που είναι τρομερή, το άγνωστο αύριον, το φόβο για το αύριο και το μεθαύριο, τη συμφορά που μπορεί να συμβεί αύριο και μεθαύριο. Ζώντας λοιπόν σε αυτό το φόβο, απευθύνεται σε οροσκόπους, σε αστρολόγους, σε μάγους, σε επαϊδούς, για να του φανερώσουν το μέλλον, αλλά ακόμη περισσότερο για να τον βοηθήσουν τα πνεύματα της πονηρίας να πετύχει αυτό το οποίο ζητάει, χωρίς να λογαριάζει αν αυτό το οποίο ζητάει, θέλει, έχει ερωτευθεί, είναι από το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος ερωτεύεται, και δεν εννοώ μόνο τον έρωτα της γυναίκας στον άντρα ή του άντρα στη γυναίκα, στους νέους και στους μεγάλους. Εννοώ τον έρωτα σε κάθε εδώ και χαρακτηριστικό, το οποίο λέγεται ειδωλολατρία. Κάνουμε κάτι πολύ σοβαρό. Και όταν δεν μας βγαίνει, αντί να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε το Θεό, γιατί ο Θεός μας φύλαξε από ένα μεγάλο κακό που θα συνέβαινε αμέσως μετά την πραγματοποίησή του, πέφτουμε σε μαύρα χάλια, σε μαύρη απογοήτευση, με αποτέλεσμα φοβία και με αποτέλεσμα να ενεργούμε ακριβώς αντίθετα από το Λόγο του Θεού, που θα μας οδηγήσει από αμαρτία σε μεγαλύτερη αμαρτία, από μεγαλύτερη αμαρτία σε ακόμη μεγαλύτερη αμαρτία, μέχρι να φτάσουμε στην υπερχείληση, στην εκχείληση της αμαρτίας. Οπότε από εκεί και πέρα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα διορθώνονται. Επειδή όμως ο Θεός είναι αγαθός, εκεί που επερίσευσε η αμαρτία, πάντοτε υπερπερισσεύει τη χάρη του, μην τυχόν και ως φόδρα αμαρτωλός έρθει σε μετάνοια και επιστρέψει στο Θεό. Πράγμα το οποίο έγινε και τώρα, για τον οποίο ο Θεός ομολογεί μέσα από το Λόγο του ότι ήταν ο χειρότερος από όλους τους βασιλιάδες που είχαν περάσει από το λαό Ισραήλ, και η γυναίκα του Ιεζάβελ, η χειρότερη γυναίκα, η οποία έφτασε παροιμία μέχρι τα χρόνια της Καινής Διαθήκης, της Χάριτος. Προφητεύει, προφήτευε, αλλά δια του Βάαλ. Με αποτέλεσμα να μην λατρεύει καν το Θεό, και με τις δικές του απόψεις και διδασκαλίες, αλλά να λατρεύει πλέον το Βάαλ και να θυσιάζει στο Βάαλ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η συνέχεια είναι στα χέρια του Θεού.
τον πιο ευλογημένο προφήτη που ήγηρεν ποτέ ο Θεός, τον Ηλία το Θεσβή, για τον οποίο ομολόγησε πάλι προφητικά ο Θεός ότι ο Ιωάννης που θα έλθει, ο προφήτης, ο μεγαλύτερος των προφητών, που θα έλθει για να προφητεύσει περί του Ιησού του Ναζωραίου, ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, θα είναι εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου του προφήτου. Ήταν δηλαδή ο πιο δυνατός εν πνεύματι και δυνάμει Πνεύματος Αγίου που είχε εμφανιστεί μέχρι τότε στο λαό Ισραήλ, αλλά και αυτός ο οποίος έκλεξε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τον Ελισέ, στον οποίο ο Θεός έδωσε διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου του Ηλίου του προφήτου. Δεν ξέρουμε πώς γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε, ένα ξέρουμε ότι είναι από τη Θεσβά, γι' αυτό και λέγεται Θεσβήτης και εξαφανίζεται στο Λόγο του Θεού, προφήτης με προφητεία προς τον Αχάβ Κυρίου. Και τι του είπε? «Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θα υπάρξει δρόσος και βροχή τα έτη αυτά, τα επόμενα, παρά μόνο με το λόγο του στόματός μου». Δεν το ξέρει το Θεσβήτη ο Αχάβ, είναι ένας άνθρωπος των ωραίων, δεν είναι ευγενής, δεν είναι των πόλεων, είναι των αγρών, των ωραίων, και εξ αυτού είναι, θα τολμούσαμε να πούμε όχι προσβλητικά, αγριάνθρωπος σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος μεγάλωσε στην έρημο. Μια προφητεία που περί την κατάσταση που υπήρχε ο λαός Ισραήλ. Ανομβρία, ξηρασία, πνευματική, δεν υπήρχε δύναμης Πνεύματος Αγίου και δεν υπήρχε ο Λόγος του Θεού, ώστε υπήρχε πνευματική ξηρασία αλλά και πνευματική πείνα που ο Θεός γιάσει να καταλάβει ο λαός Ισραήλ την αιτία των πραγμάτων, μετέφερε την πνευματική αυτή ξηρασία και πείνα σε πνευματική ξηρασία, σε φυσική ξηρασία και πείνα στο λαό Ισραήλ. Δεν θα βρέξει, άρα θα έρθει πείνα μεγάλη. Γιατί η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει και ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Όταν δεν κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία, να υπάρχει εν δυνάμει το Πνεύμα το Άγιο, τότε δεν υπάρχει και ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει ζωή και δεν υπάρχει και η ευλογία του Θεού που χορταίνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που δεν πληρούται Πνεύματος Αγίου αρχίζει και ζει μία πνευματική ξηρασία, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη φυσική ξηρασία. Θα συνεχίσει η πνευματική ξηρασία σε πνευματική πείνα που θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη φυσική πείνα. Είναι νόμοι τους οποίους περιγράφει ο Λόγος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό που προφήτευσε ο Ηλίας θα συμβεί στο λαό Ισραήλ, αλλά θα συμβεί και στον ίδιο τον Ηλία. Και εδώ τώρα ο Θεός θα κάνει τη διαφορά. Υπάρχει ο λαός Ισραήλ, οι 10 φυλές που βρίσκονται μέσα σε τόσο μεγάλη πάθεια ανομία, και υπάρχει και ο Ηλίας, ο οποίος βρίσκεται, παρίσταται στην παρουσία του Θεού. Κρίσιμο ερώτημα, αδελφοί μου, ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες. Είσαι παριστάμενος ενώπιον του Κυρίου, έμπροσθεν του Κυρίου, σαν άτομο? Μη φοβάσαι, στη γενική ξηρασία και στη γενική πείνα εσύ θα είσαι σε εξαίρεση. Θα βρει ο Θεός τρόπο. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας. Το κρίσιμο σημείο είναι τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή μου και στη ζωή σου.
το οποίο εξαρτάται απολύτως από την πνευματική δροσιά ή από την πνευματική ξηρασία. Γι' αυτό προφήτευσε ο Ηλίας τη συνέχεια που άρχισε να υφίσταται και να ζει ο λαός Ισραήλ συμπεριλαμβανομένου και του βασιλιά που είχε τα πάντα και της βασίλισσας Ιεζάβελ. Η μόνη εξαίρεση, ο Ηλίας ο θεσβήτης. Μόνη εξαίρεση. Αυτό κάνει ο Θεός, αδερφοί. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω μέσα στην Εκκλησία αυτές τις εξαιρέσεις. Και πόσο λυπάμαι όταν βλέπω στην Εκκλησία μέσα αυτή την πτώση των αδελφών μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε ένας μας γράφει τη δική του ιστορία, αλλά περιγράφει και τη δική του μαρτυρία. Γι' αυτό μία προϋπόθεση για να γίνει κάποιος πρεσβύτερος είναι να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Γιατί υπάρχει η ζωή του χριστιανού μέσα στην Εκκλησία, η μαρτυρία του χριστιανού στην Εκκλησία, αλλά υπάρχει και η ζωή του χριστιανού έξω από την Εκκλησία και η μαρτυρία του χριστιανού, η έξωθε μαρτυρία έξω από την Εκκλησία. Και αν θέλετε, σας βεβαιώνω ότι για τον Θεό σημαντικότερη είναι η έξωθεν μαρτυρία, η καλή έξωθεν μαρτυρία, παρά η μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα τολμούσα να πω, όχι πάντα, υπάρχουν παιδιά που μιλάνε και δεν σταματάνε να μιλάνε. Δεν ακούνε ποτέ το λόγο του Θεού. Μιλάνε, αλλά είναι λίγα. Ξέρω ότι αυτά τα παιδιά είναι πλησίων πτώσης. Είναι πλησίων προβλημάτων. Και δεν ακούνε το λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει φυσική ή πνευματική δροσιά. Και όχι μόνο παιδιά, και μεγάλοι. Προσευχόμαστε, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, μιλάνε. Αυτή είναι η έσωθεν κακή ή καλή μαρτυρία, η οποία όμως είναι περιορισμένη, στο ίδιο άτομο είναι περιορισμένη. Αυτός που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί μέσα στην Εκκλησία που υπάρχει το Πνεύμα του, αποκλείεται να είναι καλός μαθητής στο σχολείο του. Γιατί αν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί μέσα στην Εκκλησία που υπάρχει ο σεβασμός, η παρουσία του Θεού, πολλαπλάσια δεν θα μπορεί να συγκεντρωθεί στο σχολείο του. Με αποτέλεσμα η πορεία του στο σχολείο να είναι τραγική. Και να λέει η μητέρα και ο πατέρας, είναι έξυπνο το παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το έξυπνο παιδί να συγκεντρωθεί. Ο βλάκας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Συγγνώμη, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Αλλά δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Είναι θέμα, αδερφοί αγαπητοί, ευσέβειας. Δεν έχω κανένα σεβασμό. Ό,τι θέλω κάνω. Όταν δεν έχει σεβασμό μέσα στην Εκκλησία, πολύ περισσότερο δεν θα έχει σεβασμό στο σχολείο σου, πολύ περισσότερο δεν θα έχει σεβασμό στη ζωή σου, στη συγγένειά σου. Εάν λοιπόν η έσωθεν μαρτυρία είναι σημαντική, γιατί φανερώνει την πνευματική σου ξηρασία ή την πνευματική σου δροσιά, πόσο μάλλον η έξωθεν μαρτυρία φανερώνει τη σχέση σου με το Θεό. Δεν μπορεί τώρα ένα παιδί του Θεού να γυρίζει σε μπαρ και να μπίνει ρακόμελα. Ξέρετε τα ρακόμελα? Θα σας τα μάθω εγώ. Να πίνει μπύρες 3 η ώρα το πρωί, 4 η ώρα το πρωί. Δεν μπορεί ο άλλος, ο ξενύχτης που κάνει αυτή τη δουλειά, να πει αυτός είναι χριστιανός. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Και δημιουργείται η έξωθεν μαρτυρία, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τραγικό θα έλεγα. Δεν μπορεί στην Εκκλησία να ντύνεσαι τόσο σεμνά και τόσο ωραία
Και μόλις φεύγεις από την εκκλησία να γδύνεσαι τόσο άσχημα και τόσο άσεμνα. Η έξωθεν μαρτυρία. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, βλέπει. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, κάνει τη διάκριση. Ο Ηλίας, όποιος ήταν, ήταν ο ίδιος, γιατί πάντα το επαρίστατο ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο είναι, παρίστασε ενώπιον του Κυρίου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ξέρεις ότι είναι εδώ ο Κύριος. Εάν ξέρεις ότι ο Κύριος σε βλέπει, σε παρακολουθεί, σε κρίνει. Γιατί πάντοτε είμαστε υπό την κρίση του Κυρίου. Στον Θεό ανήκει το να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εάν ξέρεις λοιπόν ότι ο Κύριος σε βλέπει, έστω και κανένας άλλος να μην σε βλέπει, τότε αρχίζεις να απομακρύνεσαι από το Θεό. Εάν δεν φροντίζεις να είσαι ευλαβής και φοβούμενος τον Θεό. Αμήν, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Ηλίας, όποιος ήτανε μπροστά στο βασιλιά, στην οικογένειά του, στη ζωή του, στη δουλειά του, το ίδιο ήτανε και μπροστά στο Θεό. Ίδιος. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Εάν δεν μας επιτρέπει ο Θεός να εκλέξουμε κάποιονε για πρεσβύτερο, επειδή δεν έχει καλή έξωθεν μαρτυρία, πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας εκλέξει, εάν δεν έχουμε έξωθεν καλή μαρτυρία? Το πιο σημαντικό είναι. Και στην επιστολή του Απόστολος Ιωάννης τη Δευτέρα τι λέει, αδελφοί αγαπητοί? Εις τον Δημήτριον, ακούτε, δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων. Εγώ θέλω να έχω καλή μαρτυρία από όλους σας, αδερφοί. Όχι να κρύβουμε για να έχω, αλλά να έχω επειδή εγκρύβουμε. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά και τα πάντα είναι φανερά, αλλά ακούτε τη συνέχεια. Διαβάζω ξανά. Εις τον Δημήτριον δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων και υπό αυτής της αληθείας. Ποιος είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Καλή μαρτυρία εν αληθεία. Και εμείς, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, μαρτυρούμε. Για να σας πω κάτι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Και αν μου επιτρέπετε την έκφραση και την άποψη, και οι πρεσβύτεροι, αλλά και σε μένα προσωπικά, πολλές ή λίγες φορές μου έχει δείξει ο Θεός πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα ξέρα αν δεν μου τα δείχνει ο Θεός. Γιατί? Όχι για να τους καταδικάζουμε ή να τους κρίνουμε, για να τους βοηθήσουμε. Είτε με φυσικούς τρόπους, είτε με υπερφυσικούς τρόπους. Και όχι μόνο για να τους βοηθήσουμε, αλλά και για να προφυλάξουμε τους άλλους. Σας έχω πει ότι υπήρχε ένας αδελφός κάποτε σε αυτή την εκκλησία, τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ και συμπαθούσα, γιατί με τα δύο κοριτσάκια του γονατίζανε, προσευχόντουσαν, ζητάγανε το Πνεύμα το Άγιο. Και μια μέρα κατέβηκα Κυριακή από τον Άμβονα, το βλέπω μπροστά μου, απλώ το χέρι μου να τον χαιρετήσω και τον ακούω να μιλάει, αν και αυτός δεν με έβλεπε. Και έλεγε, κοιτώντας μια όμορφη αδελφή, «Δεν θα μου γλιτώσεις εσύ, θα σε φτιάξω εγώ, θα σε καταφέρω». Χούλωσα τα μάτια και περίμενα. Λέγε με πέντονο τρόπο. Και ξαφνικά γυρίζει, μου βλέπει, «Αλληλούια», μου λέει, «αδερφέ Γιώργο». Τώρα δεν ξέρω αν ο Κύριος τον άφησε να τα λέει δυνατά αυτό που σκεφτόταν ή αν ο Κύριος με έκανε να ακούσω αυτά που σκεφτόταν. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά εγώ έγινα προσεκτικός και φύλαξα αδελφούς, γιατί ήταν και απατεώνας. Ζήταγε δανεικά, ζήταγε να πάρουν δουλειές. Όποιος δεν με ρώτησε, έπαθε ζημιά. Θα μου πεις και ποιος θα με ρώταγε, αδελφός ήτανε. Εντάξει. Πήγε και σε άλλες εκκλησίες. Μέχρι τότε ήταν άψογος. Θυμάμαι άλλη μια φορά, με είχαν καλέσει εμένα, τη γυναίκα μου και τη Βαλεντίνη, να πάμε στο σπίτι ενός αδελφού να φάμε.
ένας αδελφός που επίσης τον αγαπούσα πολύ. Φτάνουμε, πάμε να χτυπήσουμε το κουδούνι και ακούω τη φωνή του. Χτυπάω το κουδούνι και ακούω τη φωνή του, όχι από το τερότη. Πού, πού και δεν πρόλαβα να φύγω, τι θα κάνω που ήρθανε τώρα. Αμάν. Γυρίζω την Άννα και της λέω, τ' άκουσες. Μου λέει, τ' άκουσα. Γυρίζω στη Βαλτίνη, λέω, τ' άκουσες, τ' άκουσα. Μα πώς ακούστηκε. Έλατε. Ανεβαίνουμε πάνω. Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τους. Τι, γιατί το κάνει ο Θεός. Για να καταλάβω να βοηθήσω ή για να φυλάξω. Βέβαια, δεν κατάφερα να τους βοηθήσω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Αλλά κατάφερα να φυλάξω αδελφούς από τον έναν και από τον άλλον. Μη σας φαίνεται παράξενο. Η Εκκλησία είναι ο πνευματικός οίκος του Θεού. Ξέρει ο Θεός να προστατεύει τα παιδιά του, ξέρει να αποκαλύπτει και ξέρει να φανερώνει. Ξέρετε πόσες φορές σηκώνω το τηλέφωνο, όχι πολλές, δύο, τρεις, τέσσερις, σηκώνω το τηλέφωνο και ακούω αδερφές να μιλάνε. Το δικό μου το τηλέφωνο. Το έχω πάθει και εγώ όμως μια φορά. Μίλαγα με τον αδερφό τον Κώστα στο Μικελόπουλο και κατηγορούσα την Άννα και πώς θα την πείσω να έρθει και τι θα κάνει. Και όταν κλείνω το τηλέφωνο μην παίρνει η Άννα. Και μου λέει έτσι έτσι Λέω τι, ωραία τα έλεγες με τον Κώστα. Και μ' άκουσες. Λέει σήκωσα το τηλέφωνο και τα άκουγα όλα. Να πάρει ευχή. Ήτανε, τελευταία ήταν αυτό. Ήταν ένας αδερφός που ερχόταν στην εκκλησία. Με παίρνει ένας καλός αδερφός. Και μου λέει αδερφέ με πήρε κάποιος τηλέφωνο αλλά δεν μίλαγε. Και άκουγα τι έλεγαν. Πάκα εμένα το μυαλό μου χτύπησε. Λέγα πες μου τι λέγανε. Και λέγανε και λέγανε πράγματα που δεν έπρεπε. Και του λέω ξέχασέ το, μας τον φανέρωσε ο Θεός ότι είναι λύκος. Δεν είναι πρόβατο, είναι λύκος. Αυτά αδερφοί τα λέμε γιατί. Γιατί σε όλους μας, σε όλους σας τα συμβαίνουν. Όχι όμως για να τα βγάλουμε τούμπανο. Εγώ ποτέ δεν ανέφερα όνομα. Και αν το ανέφερα, το ανέφερα σαν εμπειρία. Την άλλη φορά ήμουνα αργά, έξω. Δεν θυμάμαι γιατί. Με την Άννα είμαστε. Και βλέπω ξαφνικά ένας, όχι ψέματα λέω, σας πω ακριβώς, όχι ψέματα, λάθος. Είχα πάει σε μια δουλειά στην Αθήνα, που δεν πηγαίνω τακτικά στην Αθήνα, σε ένα δικηγορικό γραφείο. Και όταν τελείωσα βγαίνοντας, στρίβω στο στενό για να βγω στον κεντρικό δρόμο. Και με πιάνει το φανάρι πρώτο. Και βλέπω μπροστά μου ένα ρεβωνιασμένο αδελφό αγκαλιά με μια κοπελίτσα. Κύριε, τα μάτια μου τα λιγόκλεινα. Φρέ, είναι Δαφνέ. Και για να βεβαιωθώ, ήταν από την άλλη μεριά αυτός η κοπελίτσα από εδώ. Και καθώς γυρίζει και την είχε αγκαλιά, με κοιτάει στα μάτια. Δεν με γνώρισε. Ναι, ήταν πολύ σοβαρό όμως ζήτημα αυτό. Έπρεπε να το ξέρω. Δεν είναι μόνο ο πνευματικός τρόπος. Είναι και ο φυσικός τρόπος, αλλά είναι από το Θεό. Εγώ σε αυτό το φανάρι, μία ή δύο ή τρεις φορές στη ζωή μου έχω σταματήσει. Ποτέ στην πρώτη γραμμή. Εκείνη την φορά μόνο που έτυχε ο αδελφός ο αρεβωνιασμένος, ο οποίος είναι εκτός εκκλησίας τώρα, αγκαλιά με την κοπελιά του, να περνάει μπροστά και να με κοιτάει και στη φάτσα και να με γνωρίζει. Υπάρχει λοιπόν η μαρτυρία, όπως ξαναδιαβάζω, περιγράφει ο Λόγος του Θεού, υπό πάντων, γιατί όλοι μας έχουν γνώση για τον άνθρωπο που είναι ευσεβής, για τον άνθρωπο που είναι υπερήφανος, για τον άνθρωπο που έχει ψευδοδιδασκαλίες, για τον άνθρωπο που είναι σαρκικός. Όλοι μας, αδερφοί. Και αν όχι όλοι 100%, 80-90%, λέω, όσοι έχετε παιδιά, ο τρόπος που τα μεγαλώνετε είναι φανερός στους υπευθύνους του. Εάν δεν θέλετε να ξέρουν, μην τα στέλνετε τα παιδιά σας στο Κυριακό. Αλλά φαίνεται αν ασχολείστε με το να μελετούν το Λόγο του Θεού, με το να προσεύχονται, με το να εξητούν τον Κύριο. Δηλαδή αν παρίστασε εσύ, η γυναίκα σου και τα παιδιά σου έμπροσθεν του Κύριου. Αλλά και υπ' αυτής της αληθείας επιβεβαιώνεται η μαρτυρία, αλλά και εμείς μαρτυρούμε,
Και τι λέει ειδικά ο αδερφός μας ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης και εμείς? Γιατί ο Θεός μας φανερώνει. Και εμείς μαρτυρούμε και εξεύρεται ότι η μαρτυρία μας είναι αληθινή. Να λοιπόν τώρα γιατί εξέλεξε τον Ηλία. Γιατί είχε και έσωθεν καλή μαρτυρία και έξωθεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή είναι αξιόπιστος. Είναι αξιόπιστος. Δεν είναι σαρκικός. Δεν είναι κοσμικός. Δεν έχει φρόνημα του κόσμου. Δεν είναι στην αμαρτία. Αλλά αντιθέτως είναι στην παρουσία του Θεού. Εάν θέλουμε σαν άτομα και σαν οικογένειες να μας εκλέξει ο Θεός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι τόσο σημαντικό ώστε όχι μόνο εμείς μαρτυρούμε και η μαρτυρία μας είναι αληθινή, αλλά και ο Χριστός συστήνει και υψώνει. Πώς? Με την δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, δίδοντας άφθονα τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που εκδηλώνεται με καρποφορία, με τον καρπότος του Αγίου, με καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού, αλλά και με το να οικοδομεί ο Θεός δι' αυτού τους άλλους μέσα στην Εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως και προπαντός έξω από την Εκκλησία. Εάν λοιπόν στη ζωή μου υπάρχει πνευματική υγρασία, δροσιά, θα υπάρχει και φυσική. Αν υπάρχει πνευματική ξηρασία, θα υπάρχει και φυσική. Στον Ηλία λοιπόν τι έκανε ο Θεός? Αφού προεφύτευσε μετά την πνευματική ξηρασία, τη φυσική ξηρασία και την πείνα, του λέει εσύ, σήκω και πήγαινε στο χήμαρο Χερίθ. Και τι να κάνω στο χήμαρο Χερίθ? Να κάνεις αυτό που θα σου πω, να περιμένεις εκεί, να κάτσεις εκεί. Θα υπάρχει από το χήμαρο φαΐ, εγώ θα μεριμνήσω. Θα στείλω κόρακα, κόρακες μάλιστα λέει, και το πρωί και το απόγευμα, και θα σου φέρουν και ψωμί και κρέας. Είσαι ευχαριστημένος. Εγώ σας βεβαιώνω με τη χάρη του Χριστού, και η γυναίκα μου είναι μάρτυρας και ο Θεός, έχουμε ζήσει αυτή την περίοδο να μας ταΐζει κόρακας. Όχι κόρακας από αυτούς που πετάνε, αλλά από αυτούς που είναι δίπλα μας και συνεργάζονται μαζί μας. Μέσα στην εταιρεία που ζούσα πριν από που δούλευα πριν από 25 χρόνια, υπήρχε μια οικονομική κρίση τρομακτική και δεν πληρωνόταν κανείς. Εκτός από μένα και τη γυναίκα μου, εμένα δηλαδή, που μας είχε πάει στο Αίγιο ο Θεός. Και όχι μόνο είχαμε πνευματική υγρασία, δροσιά και ευλογία, αλλά είχε βάλει και έναν κόρακα ο Θεός, ο οποίος έκανε τις εισπράξεις εταιρείας από τους πελάτες, και ο μόνος που πληρωνόταν ήμουν εγώ. Γιατί αν δεν πληρωνόμουν δεν θα είχαμε να φάμε. Αλλά πού με είχε πάει? Μετά τα κατάλαβα. Τότε δεν καταλάβαινα. Αν και έλεγε ο κόρακας σου φέρε το μισθό. Και έλεγα ο κόρακας μου τον έφερε το μισθό. Το θυμάσαι, Άννα? Και μας έφερνε το μισθό ο κόρακας. Μέσα σε γενική πείνα. Έτσι λοιπόν τον πήγε στο χήμαρο και του λέει κάτσε εκεί. Και κόρακες θα σου φέρουν ψωμί και άρτο το πρωί. Κόρακες θα σου φέρουν ψωμί και άρτο το απόγευμα. Γιατί ήταν αυτός που παρίστατο πάντοτε έμπροσθεν του Κυρίου. Μυστικό της διάκρισης από το Θεό. Το μυστικό, συγχώρεσέ με Θεέ μου, δεν το εννοώ, της προσωποληψίας του Θεού. Που δεν είναι προσωποληψία, δικαιοσύνη είναι. Δικαιοσύνη Θεού. Βέβαια και αυτό στέρεψε. Ο χήμαρος στέρεψε. Δεν τρώγεται το κρέας και το ψωμί σκέτο χωρίς. Θα πνιγείς, θα πεθάνεις. Και έρχεται ο Θεός πάλι και του λέει έλα εδώ τώρα. Τέλειωσε ο χήμαρος. Για σκεφτείτε όταν έβλεπε ο Ηλίας το χήμαρο να τελειώνει. Αν δεν είχε πίστη τι αγωνία θα είχε.
Όμως πιστεύω ότι ούτε για μια στιγμή δεν είχε αγωνία, δεν είχε φόβο. Να κάνω την ερώτηση, δεν μπορώ, είναι πρόκληση για μένα. Έχεις αγωνία, έχεις φόβο? Μην έχουμε, αδερφοί, το λέω. Μην έχουμε αγωνία και φόβο. Εάν παριστάμεθα έμπροσθεν του Κυρίου, να μην έχουμε φόβο. Εάν δεν παριστάμεθα έμπροσθεν του Κυρίου, να τρέμουμε και να φοβόμαστε. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξω. Και εγώ και η γυναίκα μου να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι οι αδερφοί. Γιατί είναι πνευματική ξηρασία της πατρίδας μας ειδωλολατρία, σαρκολατρία, κλεψιά, απάτη, πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία. Η αμαρτία σε όλο της το μεγαλείο, σε κάθε επίπεδο ανθρώπων, από τους βασιλιάδες μέχρι τους δούλους. Όλοι για να κάνουν τη δουλειά, δώσε μου γιατί δεν σου κάνω. Και κάποτε μου είχε πει μία συνάδελφος, καλά που ζεις κύριε Κοροβέση, που ζείτε κύριε Κοροβέση, δηλαδή οι μισοί άντρες τα έχουν με τις άλλες μισές γυναίκες στην Αθήνα, που ζείτε? Λέω, εγώ ζω στην εκκλησία και εκεί δεν είναι έτσι τα πράγματα, στην εκκλησία είναι πιο ωραία τα πράγματα. Όλοι οι άντρες είναι με τις δικές τους γυναίκες και όλες οι γυναίκες με τους δικούς τους άντρες. Αμήν αδελφοί, έτσι είναι στον κόσμο. Δεν μπορούσε να μη συμβεί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Πνευματική ξηρασία, φυσική ξηρασία είναι το αποτέλεσμα μη τυχόν και οι άνθρωποι έλθουν σε επίγνωση. Αλλά σε αυτή την πνευματική ξηρασία που έχει συνέπεια την φυσική ξηρασία θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Το πιστεύετε? Θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Και ποιος είναι ο Ηλίας ο προφήτης? Αυτός που έχει το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία, η Εκκλησία του Χριστού, που είναι και γραμμένο. Και έτι εν τε σημαίνει οι δούλοι μου μόνο και οι δούλες μου μόνο θα προφητεύσουν. Και τι θα πούνε? Μετανοείτε, διότι πλησίασε η μέρα που ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Πλησίων είναι ο καιρός. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο για να τελειώσουμε σήμερα είναι: εσύ θα είσαι μαζί με τον Αχάβ, έστω και αναγεννημένος, έστω και βαπτισμένος με πνευμάγιο, ή μαζί με τον Ηλία τον προφήτη. Δηλαδή εσύ θα είσαι από αυτούς που παρίστανται έμπροσθεν του Κυρίου, εσύ και ο οίκος σου, ή από τους άλλους? Και αν δεν είναι ο οίκος σου, εσύ θα είσαι όταν θα δεις να λιγοστεύει ο χήμαρος? Μη φοβηθείς, ο Θεός έχει καλή συνέχεια. Αμήν αδερφοί. Εάν όμως παριστάμεθα ενώπιον του Κυρίου, και αν παριστάμεθα ενώπιον του Κυρίου, δεν το ξέρουμε μόνο εμείς, αλλά υπάρχει έξωθεν μαρτυρία. Το ξέρει η γειτονιά μας, το ξέρουν στη δουλειά μας, το ξέρουν στη συγγένειά μας, το ξέρουν και στην εκκλησία. Γιατί το φανερώνει ο Θεός. Αν ανάψει λίχνο ο Θεός, τι κάνει? Δεν το κρύβει, το βάζει στο λιχνοστάτη. Αν σε έχει ανάψει λίχνο ο Χριστός μέσα στον κόσμο αυτό, δεν θα σε κρύψει. Εσύ κοίταξε να μην κρυφτείς. Ο Θεός δεν θα σε κρύψει. Θα σε αποκαλύψει για να βλέπουν το φως και να μαζεύονται οι ψυχές των ανθρώπων. Το μήνυμα το σημερινό, αδερφοί, είναι ιδιαίτερο και για τις μέρες μας και για τον εαυτό μας και για την οικογένειά μας και για την Εκκλησία. Η έσωθεν και η έξωθεν καλή μαρτυρία, η οποία είναι αποτέλεσμα εάν παρίστασε ενώπιον του Κυρίου ή όχι. Δηλαδή, όχι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως και πολύ περισσότερο η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά του χριστιανού έξω από την Εκκλησία. Αμήν.